Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Αυτό το βίντεο βασικά από χθες τα βίντεο μου, τα πρώτα και μετά τα τελευταία. Και ένιωσα ότι δεν έχω γίνει, όχι. Όχι ότι έγινα λίγο γελία. Εκτός, ναι, εντάξει, ένιωσα ότι έγινα λίγο γελία στην πορεία. Αλλά μου έχει φύγει το intrinsic motivation για τα βίντεο. Δηλαδή, στην αρχή έκανα τα βίντεο για μένα, γιατί μου άρεσε εμένα. Δεν με νοιάζε πόσοι θα τα δουν, αν θα τα δουν, τι θα μου απαντήσουν. Και δεν περίμενα ποτέ κιόλας να έχω και αμάγκηνο και σχόλια. Καλώς κακώς έκανε τα βιντεάκια μου, καλώς κακώς μου γράφουν σχόλια, καλώς κακώς μου απαντάνε, καλώς κακώς. Και αυτό με έβαλε στις σκέψεις μετά το θέμα like και dislike. Ενώ δεν βλέπω, δεν με ενδιαφέρουν τα like και τα dislike, παρόλα αυτά με ενδιαφέρουν τα σχόλια και απαντάω στα σχόλια. Τώρα μόλις πρόσεξα ότι ήμουν ακόμα πάρα πολύ πρισμένη. Δεν θα ξεβριστεί ποτέ αυτή η μύτη. Θα το πάμε. Νομίζω ότι μπαίνω σε μια φάση πάλι που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Με τραβάει προς τα κάτω η βαρεμάρα. Πάντως ούτε όρεξη για να κάνω βιντεάκια έχω, ούτε να οργανωθώ όπως είχα οργανωθεί. Ούτε στη δουλειά μου να πάω από όρεξη. Ούτε με ενδιαφέρει τι γίνεται με τις εκλογές και με αυτά. Δηλαδή δεν με νοιάζει και αν θα έχω, δεν θα έχω λεφτά. Είμαι σε φάση, με έπιασε πάλι αυτή η μαυρίλα μου. Σήμερα το απόγευμα πρέπει να πάω θάλασσα, αλλά βαριέμαι, δεν πρόκειται. Θεωρώ ότι φταίει και το γεγονός ότι ψόφισε το σκυλί και μαύρησε η ψυχή μας και με αυτά που γίνονται τώρα στην Ελλάδα δεν έχεις και πολύ ιδιαίτερη όρεξη να ασχοληθείς και με τίποτα. Ίσως φταίει και ότι έχω κουραστεί να έχουν όλοι οι απαιτήσεις από μένα τις οποίες όχι δεν μπορώ να ικανοποιήσω. Άμα ήθελα θα μπορούσα, αλλά κάτι μέσα μου μου λέει ότι δεν θέλω να ικανοποιήσω. Αλλά δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Γιατί μετά, ας πούμε, δεν ξέρω, είναι η ταμπέλα ότι είσαι εγωιστής όταν δεν θες να ικανοποιήσεις απαιτήσεις των άλλων, ενώ μπορείς τόσο άσχημη για εμάς. Δηλαδή, γι' αυτό ξεκινάει, ας πούμε, το ότι δεν μπορώ να πω όχι και πάλι με τρώει. Και παλιά με έτρωγε. Και αυτό ουσιαστικά είναι που με χαλάει εμένα. Το ότι δεν μπορώ να πω όχι. Και εισέρχεται σε όλους τους τομείς της ζωής μου, ας πούμε. Το ότι ανέλαβα να κάνω μια κουμπαριά, το μετάνιωσα στην πορεία, όμως δεν μπορούσα να πω όχι. Και τώρα θα την κάνω την κουβαριά, εντάξει, πλέον δεν το έχω μετανιώσει, έχω αλλάξει γνώμη, δηλαδή, έτσι, το έχω δεχτεί. Το γεγονός ότι υποσχέθηκα ότι θα βοηθάω τη μάνα μου με τη δουλειά της, ενώ έχω ιδιαίτερη όρεξη να πηγαίνω εκεί και να βοηθάω τη μάνα μου. Θα μου πεις, εντάξει,
Δεν έχεις όρεξη, αλλά είναι υποχρέωσή σου. Δεν ξέρω, είναι. Γιατί... Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν το νιώθω από μέσα μου και δεν μου βγαίνει σαν κίνητρο, πρέπει να πάω. Να πιέσω τον εαυτό μου να κάνει κάτι, ας πούμε, που δεν θέλει, μόνο και μόνο γιατί είμαι το καλό παιδί, για να μην με πούνε εγωίστρια, ή να διαχωρίσω τη θέση μου και να είμαι... Βασικά, όμως, το κοινωνικό θέμα είναι πάρα πολύ περιδεμένο. Γενικά, ας πούμε, υπάρχει θέμα. Γενικά, όποτε δεν συμφωνείς μαζί τους, είναι... ή όποτε κάνεις αυτό που θες εσύ και όχι αυτό που θέλουν αυτοί, είσαι εγωίστρια. Είναι ένα τραγικό πράγμα οι γονείς σου να μην μπορούν να δεχτούν ότι είσαι έτσι σαν άτομο και δεν θες να γίνεις αλλιώς και να ξεφύγει το μυαλό τους από την προκαθορισμένη ιδέα που έχουν για σένα το πώς ήσουν αυτά παιδί. Κάνω βιντεάκια πρόχειρα με τη webcam, ας πούμε. Πήρα ακριβή κάμερα, έχω κάνει εδώ πέρα δίπλα 10 πράγματα πούμε, για να γίνουν ωραία τα βιντεάκια. Έχω μάθει να δουλεύω πλέον το πρόγραμμα της εργασίας. Και όμως ανεβάζω βιντεάκια με τη webcam, για να σας μιλάω απλά. Βλέπω βιντεάκια μακιγιάζ που με ενδιαφέραν παλιά και τα θεωρώ όλα τόσο κενά, τόσο... Δεν έχω όρεξη ούτε να βαφτώ, ούτε να χτενιστώ, τα μαλλιά μου είναι στο... στάδιο της τρελής. Η μύτη μου, μετά από πόσες εβδομάδες χειρουργείο, δεν λέει να στρώσει, ακόμα έχω αράματα, ακόμα τρέχουν νέματα, ακόμα δεν μπορώ να πάρω μέσα. Δηλαδή είμαι ακριβώς στο σημείο που σπάνε τα νεύρα μου. Όλοι έχουν απαιτήσεις. Πρέπει να γίνεις κακός, ας πούμε, να... ή να έχεις μια ψευδέστηση γύρω από το είναι σου και να θεωρείς ότι είσαι κάτι και να έχεις απαιτήσεις και εσύ από τους άλλους. Ενώ εγώ δεν έχω ή και αν έχω τις εκφράζω πολύ στον τούπο, δηλαδή αυτό που θέλω το ζητάω. Εγώ περνάω μια φάση σύγχυσης και πολύ με προβληματίζει. Γιατί πάλι αρχίζουν και αυξάνονται οι υποχρεώσεις μπροστά μου σαν βουνό. Και εγώ κάθομαι και λιώνω στο κρεβάτι και δεν κάνω τίποτα. Και από τη μία λέω τον εαυτό μου ότι εντάξει, δεν έχεις να δώσεις αναφορά σε κανέναν από τη στιγμή που είσαι αυτοσυντήρητη, ας πούμε. Και ενήλικα. Αλλά από την άλλη νιώθεις πολύ άχρηστος. Και πολύ δύσκολο να ξεκαθαρίσει αυτό μέσα σου, γιατί είναι σαν να μάχονται δύο άτομα μέσα στο κεφάλι σου, ο καλός και ο κακός. Και να νικάει ο κακός για σένα. Δεν έχει σημασία αν είναι κακός για τους άλλους. Δεν ξέρω πού ξεκινάει αυτό το πράγμα και πώς τελειώνει. Και τι φταίει. Και δεν ξέρω καν αν θα ανεβάσω και αυτό το βίντεο, γιατί από όλα τα βίντεο που έχω κάνει, νομίζω ότι είναι το μόνο που μιλάω, ας πούμε, εντελώς ειλικρινά. Και είναι το μόνο που, αν διαβάσω σχόλια, θα μπορέσουν να με επηρεάσουν, γιατί η ψυχολογία μου είναι πολύ εύθραυστη αυτή τη στιγμή. Αλλά... το κανάλι λέγεται λίγο απ'ολα. Ξεκινήσαμε μαζί. Και θα τελειώσουμε μαζί. Δηλαδή, αν αποφασίσω να σταματήσω να κάνω βιντεάκι, γιατί και αυτό περνάει το μυαλό μου τώρα, θα πρέπει να σας εξηγήσω γιατί δεν είμαι, δηλαδή. Δεν ξέρω, τέλος υποσύγηση. Ελπίζω να είναι κάτι περαστικό. Και να μην με ρίξει όπως και την προηγούμενη φορά.
αναγνωρίζω τα σημάδια, ας πούμε, στον εαυτό μου, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω για να... Και μπορεί να ξέρω, αλλά δεν θέλω, είναι πολύ περίεργο πράγμα. Τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να σας πω για αυτό το βίντεο. Ελπίζω να το πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!